από πειρά αστυνομικών. Κατάσταση συναγερμού έξω από ναό Ινδουιστών στο Ουισκόνσιν. Μέσα στο κτίριο, γυναίκες και παιδιά κρύβονται πίσω από πόρτες και κουρτίνες. Ψάχνουν καταφύγιο στις τουαλέτες, στέλνουν μηνύματα στους συγγενείς τους για τις εφιαλτικές στιγμές που ζουν. You know, the people who are contacting us is like they are scared and they are speaking very softly, like they cannot speak loud. Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι φέρουν τραύματα στο πρόσωπο και το λαιμό. Ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Our officers responded to the scene. Did find a victim, and we're dealing with that individual when our officer, a 20-year veteran, was ambushed. Ο δράστης του Μακελιού είναι στα 40, με στρατιωτικό παρελθόν και συμμετοχή σε ακροδεξιές οργανώσεις. Ονομάζεται Wayne Michael Page. It's unexpected, you know, we never ever thought this thing is going to happen to our temple, because the people are go over there for pray and to pray for everybody. Αυτή πάντως ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που τυφλή επίθεση συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το μακελιό σε κινηματογραφική αίθουσα του Κολοράντο. Στη χώρα επικρατεί αναβρασμός για την νομοθεσία περί οπλοκατοχής. Μένουμε εκτός συνόρων, ξεκινώντας από την